Αθήνα και Σκόπια ξαναπιάνουν σήμερα το νήμα της διαπραγμάτευσης για το νοματολογικό με τη συνάντηση για δεύτερη μέρα των Υπουργών Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά και Νικόλα Δημητρόφ υπό την παρουσία του ειδικού διαμεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς στην έδρα των ΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η Ελλάδα θα προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου επιθυμώντας έμπρακτα την επίτευξη λύση στο θέμα της ονομασίας της πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, είχε δηλώσει ο κ. Κοτζιάς λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Νικόλα Δημητρόφ, καλώντας την πλευρά των Σκοπίων να επιδείξει διάθεση ρεαλισμού και συμβιβασμού. Παράλληλα με τις συνομιλίες σε επίπεδο υπουργών, διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών και σε τεχνοκρατικό επίπεδο σχετικά με το κείμενο της Γενικής Συμφωνίας, αλλά και τον κατάλογο των επιμέρους νομικών θεμάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της διπλωματικής διευθέτησης. Σε τηλεμαχία που είχε στα Σκόπια με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός της γείτονος, Ζοράν Ζάεφ, δήλωσε ότι είμαστε κοντά στη λύση και ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν την προσπάθεια για εξεύρεση λύσης που θα διαφυλάσει την αξιοπρέπεια και την ταυτότητα. Ενώ τόνισε ότι δεν θα υπάρξει καλύτερη ευκαιρία την επόμενη περίοδο, καλώντας τους πολιτικούς στη χώρα του να επιδείξουν νυφαλιότητα και σοβαρότητα.